Εάν θα είναι καθαρή η έξοδος ή όχι δεν ξέρουμε. Πάντως ο Πρωθυπουργό σήμερα στην τοποθέτησή του στη Βουλή δεν χρησιμοποίησε το επίθετο καθαρή. Ο κ. Πρωθυπουργό φαίνεται ότι έχει αρχίσει να ακούει προσεκτικά, αν όχι εμά, τουλάχιστον εκείνου οι οποίοι του λένε δεν χρειάζεται να λε πράγματα που εκνευρίζουν τι αγορέ, εκνευρίζουν τον τράκι και αυτού από του οποίου τέλο πάντων σε λίγο θα κρυθούμε. Διότι είναι αλήθεια και έχει απόλυτο δίκιο. Σωστά παρατηρήσει, δεν χρησιμοποίησε τη λέξη καθαρή έξοδο, ούτε καν τη λέξη έξοδο δεν χρησιμοποίησε. Είπε για διέξοδο, είπε Μέχρισε, για, για έξοδο. Το τέλο των μνημονίων. Το τέλο δηλαδή. των μνημονίων, το τέλο του προγράμματο. Νομίζω ότι ήταν ακριβή, ήταν σωστό. Αυτή είναι η ιστορία. Μακάρι να συνεχίσει σε αυτόν τον ρεαλισμό. Είναι αλήθεια άλλωστε ότι και ο ίδιο χειρίζεται πλέον με άνεση το θέμα των αξιολογήσεων των μνημονίων ξέρει πια πώ γίνεται αυτή η δουλειά και το πρόβαλε στη δουλειά παρόλο που στη Βουλή, παρόλο που σήμερα δεν ήταν στα κέφια, το ελπίζω να μην είναι άρρωστο δηλαδή. Αλλά δεν είχε κέφια για την όλη αυτή η υπόθεση. Η διαμάχη του με τον κύριο Κουτσούμπα δεν του αρέσει. Είναι προφανέ, κάτι έχει μείνει από τα παλιά, τουλάχιστον συναισθήματα.